βρέθηκα σήμερα εδώ διότι η Λαϊκή Ενότητα κόβει την πίτα, την πρωτοχρονιάτικη. Το 2018 είναι ένας χρόνος όπου συνεχίζεται και βαθαίνει η μνημονιακή καταστροφή την οποία βρίσκεται η χώρα μας. Η κυβέρνηση, παρά τα όσα διαδίδει περί του τέλους του μνημονίου, μπαίνουμε ουσιαστικά σήμερα, το Eurogroup αποκάλυψε ότι μπαίνουμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο με 3,5% πλεονάσματα για 4 χρόνια, το οποίο όμως δεν θα το λένε μνημόνιο, θα το λένε νέο υβριδικό πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης. Σε αυτό, εκτός από τα πρωτογενή πλεονάσματα, περιλαμβάνει 130.000 πληστηριασμούς στην τετραετία, κατά σχέση στο 60% των οφειλετών, δηλαδή για όσους έχουν οφειλές πάνω από 500 ευρώ, θα έχουμε κατάσχεση από την περίφημη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία πλέον ελέγχεται από τους δανειστές, γιατί είναι ανεξάρτητο, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στο σκληρό, στο πιο σκληρό πυρήνα ενός κράτους, που είναι τα δημόσια έσοδα. Λοιπόν, θα έχουμε, έχουμε ένα πλαίσιο όπου η εργασιακή ανασφάλεια και τα προβλήματα των εργαζομένων οξύνονται. Οι εργαζόμενοι και κυρίως οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα βρίσκονται απέναντι σε πρακτικές όπου είναι διαλυμένο όλο το εργασιακό πλαίσιο και μάλιστα με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο προχώρησε και στο να δυσκολέψει η κυβέρνηση και την κήρυξη των απεργιών. Έχουμε επίσης τεράστια θέματα που έχουν να κάνουν με την τρομακτική υπερφορολόγηση που έχει να κάνει με τους επαγγελματίες και τους αγρότες, αλλά και τα αυξημένα και τις αυξημένες εισφορές που πληρώνουν και μάλιστα επί του μεικτού πλέον ποσού το 2018, δηλαδή δεν θα αφαιρούνται οι εισφορές που έχουν πληρώσει το 2017, θα πληρώνει ο άλλος εισφορές στο 2018 πάνω σε πλασματικό του εισόδημα. Έχουμε νέα μείωση των συντάξεων, όχι μόνο των επικουρικών, αλλά και των κύριων συντάξεων μέσω του περίφημου επανυπολογισμού, δηλαδή. Και φυσικά έχουμε και μεγάλες παρεμβάσεις που θα είναι στην τέταρτη αξιολόγηση ακόμα και στο δημόσιο τομέα, ο οποίος με τους πρώτους, με τα τρία πρώτα μνημόνια είχε μείνει εκτός. Και πάνω απ' όλα βέβαια και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, πέρα από τις μονάδες της ΔΕΗ της Μεγαλόπολης, έχουμε υποχρέωση της κυβέρνησης εντός του 2018 να ξεπουλήσει και να μαζέψει 1 δισεκατομμύριο. Καταλαβαίνετε με την κατάσταση που βρίσκεται αυτή την ώρα το χρηματιστήριο, τι σημαίνει 1 δισεκατομμύριο. Θα ξεπουληθούν όλες οι επιχειρήσεις και δεν θα βρεθεί 1 δισεκατομμύριο. Ξεπουλούνται ακόμα και τα νερά, η ΔΑΠ και η ΕΑΘ, ό,τι βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ, οι συμμετοχές του δημοσίου ξεπουλιέται. Λοιπόν, άρα έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο ένταση της μνημονιακής καταστροφής. Γι' αυτό το λόγο η Λαϊκή Ενότητα παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί όλες τις δυνάμεις από την Ανταρσία μέχρι την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΕΠΑΜ μέχρι την οποιαδήποτε δύναμη υπάρχει, όλες τις δυνάμεις που υπάρχουν στον ευρύτερο αριστερό προοδευτικό αντιμνημονιακό χώρο, να συγκροτήσουμε ένα πλατύτατο μέτωπο όλων των δυνάμεων, οι οποίες σήμερα είναι αναγκαίο για να πάρει ο κόσμος κουράγιο και να ξεφύγει από τη συλλογική κατάθλιψη που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία μετά την προδοσία που υπέστη όταν το 62% του όχι το έκανε ο Τσίπρας και η κυβέρνηση του ναι.